αγαπημένοι μου, λατρεμένοι μου φίλοι, δεν ξέρετε τι σας έχω στο Παλαιολόγου Extra Show. Σας έχω ένα άτομο το οποίο πραγματικά τώρα μου ακούγεται και λίγο διαφορετικά. Χαίρομαι που ήρθε στη δικιά μου την εκπομπή, γιατί εδώ και περίπου ένα χρόνο, ενώ τον πολιορκούν όλα τα κανάλια, επέλεξε να βγει στο Παλαιολόγου Extra Show να μας πει τι κάνει. Πώς είναι, αν τον βοήθησε η τηλεόραση, εάν τέλος πάντων η προβολή που είχε από τα μίντια, γιατί είχε μια μεγάλη προβολή και θα καταλάβετε για ποιον σας λέω. Θέλω να δούμε μια φωτογραφία που δεν θα καταλάβετε. Έχουμε μαζί μας μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Ένα ιδιαίτερο άτομο, ένα άτομο που έκανε αίσθηση στα μίντια, στην τηλεόραση, στα ίντερνετ, δεν το λέω εγώ, το λέει η Ευηθόπ θα το έλεγε, στα social media, ήθελα να πω. Είναι ένα άτομο το οποίο το πολιορκούν από παντού, επέλεξε και είναι τιμή μου που είναι στην εκπομπή μου, να μου πει πώς είναι η ζωή του κάποιους μήνες κοντά στο χρόνο μετά την τηλεοπτική του εμφάνιση που ξεσήκωσε πλήθος αντιδράσεων, εκπομπών, αναπαραγωγής, καλεσμένων. Ήταν ο σούπερ καλεσμένος πέρυσι σε πολλές εκπομπές. Αλλά εκείνος επέλεξε να κάνει λίγο μία παύση, να ασχοληθεί με το τι θέλει να κάνει και να μας πει τώρα πώς είναι η ζωή του σήμερα. Βλέπουμε πώς ήτανε και θα δούμε τώρα πώς είναι. Jason Αντιγόνη μαζί μας και έρχεται τώρα. Είναι αυτός που βλέπετε στη φωτογραφία. Γεια, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Για πες τα εδώ μόνο σου. Καλή χρονιά. Εύχομαι το 2017 να σεβαστούμε πιο πολύ τα ανθρώπινα και τα ζωικά δικαιώματα. Αυτό πιστεύω ότι χρειαζόμαστε. Τα ζωικά τα σεβόμαστε. Εδώ στο Extra. Ελπίζω να γίνουμε vegans. Ναι. Θέλω να... Μπράβο, μπράβο. Η φίλη μου, έλα να κάνουμε ένα διάβασμα εδώ. Να κάνουμε διάβασμα. Λοιπόν, έχω την εντύπωση... Μ' αρέσει δίπλα σου, γουστάρω πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ σε ευχαριστώ γιατί που... είσαι, νομίζω, ίσως και το μόνο άτομο που, στην ελληνική τηλεόραση που πάει κόντρα στα στερεότυπα. Πάει κόντρα, αλλά είναι στο Μπορώ Extra. Να το πω αυτό. Ναι, αλλά αυτό έχει σημασία. Εγώ θέλω να σου πω ότι εγώ σε ευχαριστώ γιατί ξέρω τις προσκλήσεις που έχεις και από εφημερίδες και από άτομα και από εκπομπές για να βγεις και επέλεξες τη δικιά μου εκπομπή για να μου πεις πώς είναι η ζωή σου σήμερα. Ντυμένος με ένα πιο ημί γιορτινό, δεν το λες γιορτινό. Αυτό το φόρμα το έχει εγκρίνει η Άννα Βύση. Δηλαδή το είχε δει και της άρεσε και. Είμαι σίγουρα. Ναι, το θυμάμαι καλά αυτό, πώς να το πω. Γιατί σου προκαλώ μία μηχανία, έχω την εντύπωση. Όχι, όχι, δεν μου. Καμία, όχι. Καθόλου. Ίσα-ίσα, νιώθω πολύ. Στην Ανίτα τα έλεγες πιο έτσι τέτοιο. Α, όχι, δεν νομίζω. Έχω πολλά να σου πω. Έχω πολλά να σου πω. Θα μου τα πεις όλα. Αλλά θέλω πρώτα ένα διάβασμα στο Διάβαι. Παιδί μου εδώ. Διαβάστε με. Για διαβάστε τον. Το παπούτσι με το φόρεμα. Εδώ. Κοιτάξτε, μία αντίθεση η οποία πραγματικά έχω την εντύπωση. Κάμερα σε μένα. Μπράβο. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το look θα γίνει τάση για το 2017. Η πρώτη που το αντιγράφει είναι η Γιάννα, η οποία έχει παραγγείλει το ίδιο φόρεμα να το φορέσει μαζί με τις κονκάρδες όλες κτλ. Τα υπόλοιπα άτομα όλα θα έχουν πολιορκήσει τα social media. Jason Αντιγόνη είναι, πώς λέμε, ας πούμε, Άννα Μαρία λογοθέτη. Δύο ονόματα μαζί, ναι. Όπως το Άννα Μαρία γενικότερα. Πέτρος Παύλος, ξέρω εγώ. Jean-Luc. Πέτρο και Παύλου. Και γαλλικά. Κάτι μου τα λες πολύ ντυμένο. με καίει που με καίει το πάνελ μου, μην καούμε και μαζί. Δύο ονόματα μαζί. Τον ναι, αγαπώ πολύ, ήθελα να σας πω. Τον αγαπώ πολύ. Μ' αρέσει πολύ το φυσικ του. Εδώ τι λέει, Europe needs feminism. Η Ευρώπη και όλος ο κόσμος χρειάζεται το φεμινισμό. Πάνω απ' όλα πρέπει να σεβαστούμε τα δικαιώματα των γυναικών. Η Candy Candy. Refugees welcome για τους πρόσφυγες, που είναι το βασικό θέμα της εποχής. Τα υπόλοιπα δεν χρειάζονται. Εδώ βλέπουμε ένα μεταγιόν, το οποίο μεταδίδει και θετική ενέργεια. Τι κάνει? Δεν πιστεύω σε ενέργειες, δεν πιστεύω στο μάτι, δεν πιστεύω σε θεούς. Δεν πιστεύεις στο στα μάτι. Ζώδια. Δεν πιστεύω. Δεν πιστεύεις στο μάτι, λέω παιδιά, δεν πιστεύεις στο μάτι, αλλά το μάτι το έχουμε βαμμένο εδώ, βλέπω. Σούπερ. Όχι, όχι, δεν βάφομαι. Δεν βάφομαι. Δεν βάφομαι. Καλά, και τι έκανε το σύνορα η μακιγέρ του έξτρα τάνε. Λίγο μικάφ, καλέ, λίγο έτσι για, το, για τα φώτα. Λοιπόν, πάμε να κάτσουμε, γιατί είμαστε όρθιοι εδώ και δεν το... Πάμε. Λοιπόν, καθόμεθα
Και θέλω να βλέπω Jason Αντιγόνη σε παράθυρο. Ξέρεις γιατί. Σου πάνε τα παράθυρα, έχω την εντύπωση. Και οι πόρτες. Γιατί. Μεγάλες πόρτες. Αγαπώ πάρα πολύ. Θέλω να σου πω ότι είσαι. Έχεις πολύ θετική ενέργεια σαν άτομο. Ευχαριστώ. Προκαλείς έτσι μία μηχανία. Να σε καλά. Προκαλείς έτσι μία μηχανία όπως και εγώ. Μην νομίζεις και εγώ. Είμαι συνεργάτες μου εδώ στο Extra. Το επιδιώκω. Επιδιώκω το αντίθετο. Να μας βλέπουμε σε παράθυρα, αγαπημένοι. Ναι, αυτό θα είναι ένα ωραίο παράθυρο, πιστεύω. Ένα ωραίο παράθυρο. Να το. Ναι. Τώρα κοιταζόμαστε. Κοιταζόμαστε. Πες ότι κοιταζόμαστε και γυρίζουμε ταινία. Ναι. Τι ταινία θα ήθελες να ήταν? Δεν ξέρω. Cinefil. Εμένα οι Cinefil ταινίες μου αρέσουν. Η Cinefil δεν έχει να κάνει με τη Φίνος Φιλμ. Όχι. Όπως το πάρει κανείς. Όπως το πάρει κανείς. Παιδί μου, δεν ξέρω. Γι' αυτό σε ρωτώ να μου πεις, γιατί εσύ έχεις κάνει και θεατρολογία από ό,τι ξέρω. Καλή. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάς εδώ το τατού, είναι η ιδέα μου. Το τατού, όχι, λίγο. Παντού. Α. Είσαι καταπληκτικό. Α, και εσύ. Και εσύ. Ωραία. Εντάξει, το λύσαμε. Είμαστε καταπληκτικοί και οι δύο. Να πάμε λίγο παρακάτω. Θέλω να μου πεις. Να μου πεις καταρχήν, να κάνω μια ερώτηση εγώ τελείως προσωπική, έτσι ρε παιδί μου. Ναι, πολύ... ό,τι θέλεις. Έχω μάθει πολύ ντόπερα και πολύ μαγιόρικη και πολύ έτσι. Έχω γιατί μάθει. Μπορώ να την κάνω μόνο εγώ στην ελληνική τηλεόραση και γουστάρω να την κάνω εγώ. Λοιπόν, αυτό. Γιατί δεν κάνεις αποτρίχωση. Φοράς το φόρεμα εδώ και δεν βλέπω αποτριχωμένο κορμί. Γιατί δεν πιστεύω στα στερεότυπα, γιατί δεν χρειάζεται να κάνω αποτρίχωση για να βάλω ένα φόρεμα. Γιατί. Ναι, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Πρέπει να κάνω αποτρίχωση. Ούτε οι γυναίκες πρέπει να κάνω αποτρίχωση. Γιατί τις γυναίκες. Ακουζιάννα! Εσύ που καίγεσαι, βρε στα σολάριουμ, ακού τι γίνεται εδώ. Δεν χρειάζεται ούτε οι γυναίκες να είναι αποτριχωμένες και στην τρίχα συνέχεια, ενώ οι άνδρες έχουν πολύ πιο απλή εμφάνιση. Αυτό είναι σεξιστικό. Δεν είναι. Τι είναι οι γυναίκες. Είναι. Τα θαυμάζουμε μόνο. Να σου πω κάτι, σε συμπαθώ πάρα πάρα πολύ. Κι εγώ. Ειλικρινά. Ευχαριστώ. Έχω πιο πολύ. Πού το ξέρεις? Δεν ξέρω, να το μετρήσουμε. Οκ. Okay. Πώς μπορούμε. Να τα μετρήσουμε, ναι. Εντάξει. Συμπάθειες. Λοιπόν, θέλω να μου πεις λίγο στη φωτογραφία που είδαμε, που ήσουν ένα παιδάκι, αν μπορούμε και μπορούν οι συνεργάτες μου να τη βάλουμε, μπορούμε να βάλουμε το παιδί. Ναι. Στη φωτογραφία που είδαμε, την οποία ήσουν ένα γλυκύτατο μωρό, ένα αξιολάτρευτο πλάσμα, μία φωτογραφία ενός παιδιού η οποία θα μπορούσε να γίνει, όχι ότι τώρα δεν μπορείς, απλά θέλω να σου πω, να καταλάβεις αυτό που λέω, ότι θα μπορούσε να ασχοληθεί και με το παιδικό modeling και με όλα αυτά. Είσαι ένα άτομο το οποίο έχει, παραπέμπεις πολύ διαφορετικά από αυτό που ξεκίνησες, αλλά ταυτόχρονα δεν το έχεις ούτε ολοκληρώσει, αλλά ούτε θέλεις να το ολοκληρώσεις. Θέλω να μας πεις λίγο, γιατί ο κόσμος έχει μείνει στα στερεότυπα αυτά που λες και εσύ, ότι κάποιος που είναι, ας πούμε, πιο φοράει φουστάνι, εσύ φοράς φουστάνι, φοράς κονκάρδες, έχεις μακριά μαλλιά, ταυτόχρονα δεν βάφεσαι. Δημιουργείς μία αντίθεση. Φοράς, αντί για τα κούνια, φοράς, ξέρω εγώ, αθλητικά παπούτσια, πάντα αθλητικά, για άνετα. Βλέπουμε φωτογραφία. Ναι. Είναι φωτογραφία πώς ήσουνα. Τώρα είσαι σε κάποια διαδήλωση. Εδώ είμαι στα Prides φέτος. Εδώ θέλω να μείνουμε εδώ λίγο, αγαπημένοι. Στο Φεστιβάλ Υπερηφάνειας. Ναι. Εδώ... Είχα τα στερεοτυπικά κοντά μαλλιά που θεωρούμε ότι εδώ πρέπει να έχουν οι άνδρες. Εδώ σε λέγανε Jason Σκέτο. Δεν μπορεί να μου πεις ότι σε έλεγαν εδώ Αντιγόνη. Ένα άτομο το αποκαλούμε όπως μας λέει ότι θέλει μέχρι εκεί. Δεν... μια τρανς γυναίκα δεν θα της πεις πώς σε λέγανε, πώς σου δώσαν το όνομα. Εγώ είμαι Jason Αντιγόνη. Αυτό έχει σημασία να ξέρετε. Είσαι Jason Αντιγόνη, αλλά εγώ θέλω να σου πω ότι εγώ προσωπικά και σου μιλάω με όλη μου την ειλικρίνεια. Σε κάλεσα στην εκπομπή μου επειδή ακριβώς καταρρύπτεις τα στερεότυπα ότι δεν είσαι τρανς, δεν είσαι κάτι συγκεκριμένο. Είσαι ένα άτομο το οποίο έχεις ένα καλλιτεχνικό φυσικ, έχεις μία. Πώς θα το πω, μία δοτικότητα μεγάλη, μία θετική ενέργεια και έχεις μία καλλιτεχνική φυσιογνωμία και φιγούρα και δεν κατατάσσεσαι ούτε στις τρανς, ούτε σε αυτά που λέμε, ας πούμε, σε εισαγωγικά που βλέπουμε στα σύριαλ, στην τηλεόραση, γκέι, ξέρω εγώ κτλ. Έχεις μία προσωπικότητα από μόνο σου. Έτσι πίστευα εγώ. Εκτός και αν κάνω κάπου λάθος, να με διορθώσεις. Τρανς άτομο θεωρείται όποιο άτομο δεν αποδέχεται το φύλο που του αποδόθηκε κατά τη γέννηση. Δηλαδή, αν εμένα μη είπαν αγόρι, το ότι δεν το αποδέχομαι, αλλά δεν αυτοπροσδιορίζομαι και με κάποιο άλλο φύλο, με κάνει να
παραμένω τρανς άτομο. Ναι. Κατάλαβες, εγώ δεν είμαι, δεν αυτοπροσδιορίζομαι ως τρανς γυναίκα, δεν αυτοπροσδιορίζομαι με κανένα φίλο, αλλά αυτό θεωρείται τρανς κατάσταση. Ναι. Ανήκω στην τρανς κατηγορία. Έτσι είναι, έτσι είναι, παγκοσμίως αυτό, δεν το λέω. Okay. Εγώ έχω μία εντύπωση που ίσως να μην το έχουν ξαναπεί μέχρι τώρα και όπου εμφανίστηκες να μην το έχουν ξαναπεί, εγώ θα κάνω την ανατροπή και θα σου το πω. Ναι. Εγώ δεν πιστεύω ότι είσαι ούτε τρανς γυναίκα, ούτε τρανς άτομο, ούτε πιστεύω ότι είσαι μία φιγούρα, μία φυσιογνωμία από μόνη της και τα λοιπά, γιατί... τρανς έχουμε συνηθίσει να λέμε άτομα τα οποία έχουν στήθος, θέλουν να γίνουν από άντρα σε γυναίκα ή από γυναίκα σε άντρα και όλα αυτά. Εσύ είσαι ένα άτομο το οποίο έχεις μια καλλιτεχνική φυσιογνωμία. Εγώ προσωπικά που εντάξει, σε έχω δει και σε είδα και σε άλλες εκπομπές και στην αγαπημένη Ανίτα Πάνια που σε φιλοξένησε. Δεν είδα μπροστά μου ένα τρανς άτομο. Είδα ένα καλλιτέχνη, ένα έτσι άτομο το οποίο... λίγο στέκεσαι στις ταμπέλες, θεωρώ. Όχι, δεν στέκομαι. Απλώς το πώς αυτοπροσδιορίζεις ως προς το φύλο δεν έχει σχέση με το πώς εκφράζεις το φύλο σου, το πώς θα αντιθείς. Μπορεί ένα άτομο πολύ μειώδες και πώς να το πω, χωρίς μακριά μαλλιά. Είσαι λίγο μειώδες. Όχι, εγώ δεν μιλάω είσαι και εσύ λίγο. Σε πειράζει αυτό που λέω. Ποιο? Όχι, ότι είσαι λίγο μειώδες. Όχι, σου λέω ότι ένα άτομο πολύ μειώδες, ας πούμε. Όχι, εγώ για να γίνω έτσι, δηλαδή έχω κάνει γυμναστική, γι' αυτό το λέω. Okay. Εγώ είμαι raw vegan και το καταφέρνω χωρίς σχεδόν καθόλου γυμναστική. Γιατί είμαι ομοφάγο vegan. Τρώω μόνο ομά λαχανικά φρούτα, ξηρούς καρπούς και σπόρους. Μόνο. Ξαναπέστο μου λίγο πιο. Λοιπόν, θα τον καλέσουμε, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, για να μας μαγειρέψει εδώ, να δούμε πώς γίνεται το όμο vegan και το. Πώς θα το πάμε. Ο veganισμός είναι το μέλλον του ή άλλους παγκοσμίως. Το να μην τρώμε ζώα και ζωικά παράγωγα. Θεωρείται ότι μέχρι το 2020 παγκοσμίως το κρέας δεν θα χρησιμοποιείται. Αχ, δεν θα το προλάβει το πάνελ μου, αλλά δεν πειράζει, θα το προλάβω εγώ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Ναι. Είναι ο σεβασμός για τα ζωικά δικαιώματα ουσιαστικά. Πάνω απ' όλα αυτό είναι ο λόγος. Ναι. Αλλά είναι και καλό για την υγεία μας. Δηλαδή, εγώ πέραν του ότι αδυνάτησα, εντάξει, αυτό είναι μια επιλογή. Θέλεις να μου πεις κάτι νιώθω... σχετικά. Τον κάλεσα, παιδιά, συγγνώμη. Θέλω να το πω αυτό, μία παρένθεση. Το, καλώντας τον στην εκπομπή μου, τον πήρα τηλέφωνο και του είπα ότι κάνω μία συγκεκριμένη δίαιτα κτλ. Και μου λέει, θα στα πω όλα εγώ. Πώς θα χάσεις κιλά και δεν θα πεινάς και δεν θα κάνεις και δεν θα ράνεις κτλ. Για πες τα μας εδώ. Εγώ έχασα αυτόματα 15 κιλά πριν ένα χρόνο. Δεν ακούω τίποτα από το. Με ρωτάει και η Γιάννα, θέλει να δει τη διατροφή σου, αλλά με ρωτάει, αλλά δεν την ακούω. Θα μου τα πει μετά. Είναι πολύ απλή. Δηλαδή, εγώ ήμουν vegan 4 χρόνια ούτως ή άλλως, δεν έτρωγα ζώα και ζωικά παράγωγα. Αλλά πριν ένα χρόνο άρχισα την ομοφαγία. Δηλαδή, έκοψα τις επεξεργασμένες και μαγειρεμένες τροφές. Δεν τρώω μακαρόνια, ψωμί. Τρώω μόνο ομά λαχανικά, φρούτα, ξηρούς καρπούς και σπόρους. Έχασα αυτόματα 15 κιλά, χωρίς καμία προσπάθεια. Και δείχνει και πιο fit το σώμα μου. Κάπως πιο, ναι, ξέρεις, αυτό μπορώ να σου το πω κι εγώ. Γραμμωμένο. Είναι πολύ καλό αυτό. Είναι ό,τι πιο υγιές και οικολογικό. Δεν χαλάω ηλεκτρική ενέργεια για να μαγειρεύω. Και οικονομικό μπορώ να σου πω. Από κάθε άποψη, ναι, από κάθε άποψη. Και πάνω απ' όλα για τα ζωικά δικαιώματα. Okay. Σέβομαι τις απόψεις σου. Τις προβάλλουμε εδώ. Έγινε και vegan festival πριν 2 μήνες για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Και άλλη μία ημερίδα για το veganισμό. Το πρώτο vegan εστιατόριο άνοιξε. Ο veganισμός για αυτούς που δεν ξέρουν είναι όσοι τρώνε μόνο λαχανικά και φρούτα. Όσοι δεν τρώνε ζώα και ζωικά παράγωγα. Μπορεί να τρώνε συνέχεια ψωμί, πάρα πολύ ψωμί, πολλά μακαρόνια. Εσύ τα λες πολύ επιστημονικά, να τα πούμε και στον κόσμο το πιο απλό για να τα καταλάβει. Θέλω να πω, δεν τρώνε μόνο λαχανικά, γιατί μπορεί να τρώνε άπειρο ψωμί, μακαρόνια. Ναι, βέβαια. Θα το κάνω. Όχι ζώα και ζωικά παράγωγα. Θα το κάνω και εγώ. Μου λέει και η Γιάννη, θα το κάνει και αυτή, λέει. Άμα τρως μακαρόνια, με κοιμά είναι ή όχι. Όχι ζώα και ζωικά παράγωγα. Καλά, ρε παιδιά. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, μακαρόνια με σάλτσα να την κάνουμε με μπαχαρικά, βρε αγάπη. Ό,τι θέλεις, μπορείς να. Έλα στο vegan εστιατόριο Lime Bistro, που άνοιξε μόλις Δεκελέων 23 στον Γκάζι, που κάνω και στις δημόσιες σχέσεις και θα δεις τι υπέροχο. Πραγματικά πιστεύω ότι είναι το ρότερο φαγητό στην Ελλάδα. Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Και έχετε και φαγητά έτσι πιο veganist, δηλαδή είναι τη σάλτσα την κάνεις, ας πούμε, δεν την τσιγαρίζετε με κρεμμυδάκι. Μαγειρεύονται κάποια φαγητά, άλλα είναι ομά, αλλά πραγματικά υπάρχουν σαν υποκατάστατο του κρέατος. Ας πούμε, έφαγα ένα πιάτο προχτές, ήταν τόσο πολύ σαν κρέας που δεν μπορούσα να φανταστώ ποιος θα επέλεγε κρέας να πεθάνει ένα ζώο και ωραία. Να μην φάει αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Τώρα έχω τόσες ερωτήσεις να σου κάνω που έχω. Πέτατες. Θα στις πετάξω.
Με ρωτάνε εδώ από το control. Ναι. Γιατί ο Άγγελος έχει ένα παιδί που είναι. Ναι, έχει προσπαθεί, κάνει κοιλιακούς, κάνει ναι. ραχιαίους κτλ. Αλλά δεν μπορεί, έχει ένα θέμα με τους, ενώ είναι σαν άτομο, ας πούμε, έχει ένα σώμα ομοιογενές. Ναι. Όχι, δεν, το, κάτι είπα λάθος. Όχι, καλά, καλά, δεν... Θέλω να πω ομοιόμορφο. Εντάξει, ναι, καλά, θέλω καλά. Να πω, βρε παιδιά, εγώ κάνω και ναι, λάθη. Ναι. Δεν είμαι Jason Αντιγόνη να τα λέω όλα τόσο μέσα από το πρίσμα της επιστημονικότητας. Τα λέω καλά. Με τον δικό μου τρόπο, τον Δημήτρη Παλαιολόγου. Τι να κάνω τώρα. Δεν είμαι personal trainer, αλλά από την εμπειρία μου λέω και το ξέρει όλος ο κόσμος αυτό, ότι αν κάνεις ομοφαγική διατροφή, έχεις ένα και λεπτό σώμα και πολλή ενέργεια. Ναι, ωραία. Θα έκανες την ανατροπή να μου δείξεις τον κοιλιακό. Εξαρτάται να μου πεις μόνο τι φοράς από κάτω, γιατί άμα το σηκώσουμε πολύ θα τέτοιο. Θα μου δείξεις τον κοιλιακό, γιατί το θέλει ο Άγγελος να δει για να κάνει. Άμα γίνει να γίνει ομοβέντε... Όχι, εγώ είμαι γυμνιστής ούτως ή άλλως. Ναι, όχι. Δεν πες μου ότι φοράς κάτι από κάτω. Φοράω κάτι, ναι. Κάτι πολύ κάτι. Ναι, ναι, ένα μακρύ εσώρουχο. Είναι μακρύ το εσώρουχο. Ωραία. Σήκωσε το λίγο, ξεκίνα, κάνε μία αυτή. Μπράβο. Mm. Ναι. Α, είμαι αδύνατο, για να δούμε. Παιδάκι. Τον κοιλιακό. Μπράβο. Α, για να δούμε. Ναι. Εντάξει. Έχει λίγο. Εδώ θέλει λίγο. Εδώ τώρα θέλει λίγο κερί. Θέλει λίγο κερί. Όχι, εδώ. Δεν θέλει. Να τα αφήσουμε. Εγώ δεν το θέλω. Άρα δεν θέλει. Στερεότυπο είναι ότι. Να βάλουμε λίγο μάσκαρα τότε να μαυρίσει. Α. Είμαι αρκετά μαύρο γιατί εγώ κάνω και μπάνιο το χειμώνα. Α, ωραία. Είμαι χειμερινό και... κολυμπητή. Πώς λέγεται ο χειμερινός κολυμπητής, πώς είναι ο vegan πώς το λένε. Ο vegan που κάνει και το χειμώνα, πώς λέγεται. Πολλοί κόσμος το κάνει αυτό, ναι. Εγώ το έκανα και πρώτη χρονιά φέτος. Πολύ καλό, υγιεινό. Ωραίο. Ναι, ναι, το φαντάζομαι. Θέλω να σου πω λίγο κάτι ότι εμένα προσωπικά και μου το λένε και από το control εδώ ότι το μαλλί σου. Να το δούμε και λίγο. Να σε δούμε λίγο. Κοίτα στην κάμερα. Τι κάνει το μαλλί. Το μαλλί, αν δεν το πας, είναι μια χαρά. Θέλω λίγο να με δούμε μαζί με το, φίλο μου. Καλά, το δικό σου είναι ο στόχος μου. Το μάχος. Καλά, αυτό μπορείς και να το κάνεις. Δεν είναι μπορώ θέμα. Και να το κάνω. Είναι όλο ψεύτικο. Το δικό σου είναι αληθινό. Είναι από εδώ και κάτω ψεύτικο, να πούμε. Εντάξει, okay. Εννοώ είναι extension. Το δικό σου είναι αληθινό. Και θέλω να πω ότι το μαλλί σου μου θυμίζει λίγο Marilyn Monroe. Ωραίο, αν θα το. Ωραίο, κομπλιμέντο. Μα για κομπλιμέντο το λέω κι εγώ. Αυτό λέω. Ευχάριστο να το ακούει κανείς. Γιατί με λίγο μωρό όμως, λες. Γιατί. Έλλη, έχεις... παλιά τα είχα αυτό... κατάξω. Μπορείς να τα. Άμα τα κάνεις τώρα και τώρα. Είναι το φυσικό μου χρώμα. Λοιπόν, άμα κάνει ο Jason Αντιγόνη το μαλλί του. Περάσει λίγο με ένα δεκάρι όλο το μαλλί και με ένα δεκαπάζ και ξυρίσεις αυτό. Ναι. Θα είσαι ίδιος η Μέριλιν. Λες. Ναι. Άμα κάνω κάτι και την αναπαραστήσω, μπορεί. Γιατί να... δεν θα την αναπαραστήσεις. Θα είσαι η Μέριλιν Μονρό της Ελλάδος. Καλά. Ναι, εγώ με ψαλίδι κόβω τα μουσια μου. Ούτε καν με... μόνο με ψαλίδι. Με τα ψαλιδίζει. Ούτε τρίμερ, ούτε ξύρισμα. Τίποτα. Ξέρεις, πώς το λένε, κόντρα. Όχι, όχι, μόνο με ψαλίδι. Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Είναι πολύ κλισέ, αλλά με ρωτάει ο κόσμος όταν ήξερε ότι θα σε φέρω στην εκπομπή μου. Με ρώτησε πολλοί κόσμος εάν θα συνεχίσεις, ας πούμε, να αλλάζεις, γιατί εγώ ούτως ή άλλως θα σε ξανακαλέσω και έτσι κι αλλιώς θα τα ξαναπούμε. Αλλά αν θα αλλάξεις κάτι περισσότερο στην εμφάνισή σου και αν θα το πας προς το γυναικείο, προς το αντρικό ή αν θα μείνεις. Έτσι όπως είσαι τώρα, σήμερα. Όχι, δεν έχω προς το παρόν κάποια τέτοια πρόθεση. Είμαι ικανοποιημένο με το σώμα που έχω. Δεν θέλω να αλλάξω κάτι. Το ντύσιμο δεν έχει σχέση με το φύλο. Εγώ δεν αυτοπροσδιορίζομαι με κάποιο φύλο, με κανένα φύλο. Ντύνομαι με φορέματα, αλλά δεν θέλω να αλλάξω το σώμα μου. Δηλαδή, να κάνω τώρα εγώ μία ερώτηση που θέλω. Δεν είμαι τρανς γυναίκα. Μα με έχεις κάψει, Χριστιανέ μου. Τη μία μου λες μία τρανς γυναίκα. Το έχω πει αυτό και αυτό. Έχει ακουστεί πολύ. Δεν αυτοπροσδιορίζομαι με κανένα φίλο. Δεν πιστεύω στη θεωρία των φίλων. Είναι μια σεξιστική θεωρία. Εγώ για έχω την εντύπωση ότι έχεις βάλει τον εαυτό σε μία κατάσταση που θέλεις να βάλεις ταμπέλες σε κάθε. Όχι, από εκεί που προσπαθείς να καταρρύψεις το μύθο της ταμπέλας, προσπαθείς να βάλεις ταμπέλες σε διάφορα πράγματα που συμβαίνουν. Καμία ταμπέλα. Δηλαδή δεν αυτοπροσδιορίζομαι με κάποιο φίλο. Ούτε τρανς γυναίκα, ούτε εσύ άνδρας.
Τίποτα. Οπότε. Ένα άτομο, πιστεύω ότι είναι. Σις είναι το αντίθετο του τρανς. Δηλαδή, αποδέχεσαι το φύλο που σου αποδόθηκε κατά τη γέννηση. Εμένα, μου είπαν όπως φαντάζεσαι αγόρι, όπως και σένα, εγώ δεν το αποδέχομαι. Άρα δεν είμαι cis άτομο, είμαι trans άτομο. Δεν το έχουμε βρει ακόμα. Θα βρω τη βάφτισή μου να δω πώς με προσφώνησε ο παπάς και θα σας πω, δεν το ξέρουμε. Καμία φορά δεν ξέρει. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Στη Γερμανία έχει σταματήσει. Δεν δηλώνατε φίλο στα νεογνά. Καλά, δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει η Γερμανία. Όχι, γιατί σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λοιπόν, το άτομο θα αυτοπροσδιοριστεί όταν μεγαλώσει. Οπότε δηλαδή εσύ δεν θα σε δούμε σε πιο εξαντρικ κατάσταση. Είσαι αυτό που είσαι όπως είσαι. Και δεν θα το σώμα, ναι, δεν. Και το. Η ψυχή δεν ξέρει ότι αλλάζει, βρε αγάπη. Όχι, όχι, ως προς το σώμα δεν είναι. Δεν, όχι, δεν αλλαγές, όχι, δεν με ενδιαφέρουν προς το παρόν. Δεν ξέρω. Να τον ρωτήσει εδώ. Θέλω να ρωτήσω στην καθημερινότητα. Όχι τώρα. Αυτό. Εάν, ναι, ντύνεσαι έτσι ή ανάλογα με τη διάθεσή σου. Ανάλογα με τη διάθεση, αλλά. Κάθε μέρα φοράω κάτι που. Ναι, φυσικά. Που να προσδιορίζει και να που θέλει αυτό. Πώς, ναι, να το πω, αυτό. Για μένα είναι εντελώς. Είναι φυσικό. Εντελώς φυσικό. Είναι ανάλογο λοιπόν με τη διάθεση που. Κάθε μέρα φοράω ένα κολλιέ, ας πούμε. Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι. Αλλά σήμερα, και φορέματα. Πολύ συχνά. Σήμερα που ήρθε στο στούντιο. Ναι. Ήρθε, ας πούμε. Στη δουλειά του, μπορεί στη δουλειά να είναι. Ήρθε ντυμένο έτσι ή φόραγε κάποιο παλτό και. Επειδή κρύο να φορούσα παραπάνω ρούχα. Ναι. Η αλήθεια είναι γιατί αυτό. Και κρύο σήμερα. Και αυτό θέλω και εγώ να διαμαρτυρηθώ και φαντάζομαι πολλοί κόσμος. Υπάρχει τέτοιο ρατσισμό που υπάρχει κοροϊδία από κάποια άτομα. Δεν καταλαβαίνω. Πρέπει να λύσουν τα δικά του προβλήματα. Είναι δικό του πρόβλημα αν έχουν θέμα με ένα άτομο που φοράει φόρεμα όπως εγώ. Ναι. Δεν είναι καθόλου δικό μου θέμα. Εγώ θέλω είναι να μόνο δικό του θέμα. Θέλω να σου πω ωστόσο ότι το φόρεμα που φοράς είναι πάρα πολύ όμορφο για σένα, αλλά έχω την εντύπωση ότι αν το φορούσε. Ότι αν το φορούσε μία γυναίκα, κάπως εδώ λίγο, νομίζω θα την καταπίεζε κάπως, ας δεν πούμε. Ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι ραμμένο σε σένα, ράβεσαι σε ράφτη. Όχι, όχι, δεν είναι ραμμένο σε μένα. Α. Δεν είναι, όχι. Το πήρα κατευθείαν, το πήρες άρα. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Κινέζα ήταν αυτή που το φόραγε. Πώς εδώ ήταν τόσο. Ρε παιδάκι μου, στο το βλέπω. Μήπως το πήρες από τα παιδικά. Όχι, όχι. Όχι. Σίγουρα, ίσως είναι στενότερο ένα άλλο σώμα και ξέρεις, εδώ έχει περιθώριο, εφόσον έχει στενότερο, όπως λέγεται, θώρακα. Εδώ έχει περιθώριο, μάλιστα. Πιστεύω. Και εγώ μπορεί να είναι και μεγάλο για μια γυναίκα αυτό, για ένα σώμα μικρότερο τέλος πάντων. Ναι, αυτό βλέπω και εγώ λίγο, έχω την εντύπωση, θέλω να μας βλέπω λίγο μαζί, έχω την εντύπωση ότι αυτό το φόρεμα πάντως ότι σε καταπιέζει και ότι θα ήθελες να φορέσεις έτσι κάτι λίγο πιο... Λες, όχι, ναι. Νιώθω καλά. Είχες και ένα άλλο μαζί σου ωστόσο, ένα μπλε, ναι. Να το φορέσεις μια άλλη φορά. Δεν το έβαλα, ήταν το αγαπημένο μπλε, το δικό σου, αλλά ναι, βάλα, ήταν το κίτρινο. Αυτό, φίλοι και φίλες τηλεθεατές που μας βλέπετε τώρα, θέλω να σας το πω αυτό, να το ξέρει και ο κόσμος, το ξέρει και ο Τζέισον Αντιγόνη εδώ, ναι. Ότι ήταν το αγαπημένο μου. Έχει ένα φόρεμα μπλε, το οποίο είναι ανοιχτό όλο το μπούστο, είναι πεταμένο έξω και το φόραγε αυτό. Αλλά επέλεξε να ντυθεί πιο minimal για την εκπομπή μου, να ντυθεί έτσι με πιο ζιβάγκο. Μου θυμίζεις και Τζούλια Αλεξανδράτου στις ειδήσεις του Star. Την Τζούλια που είχε βγει με το... Ναι, που ήταν μέχρι εδώ το... Και αυτό κοπλιμέντο. Εντάξει. Όλα τα κοπλιμέντο. Τι άλλο, να σου πω ότι μου θυμίζεις και τον... Jesus Christ Superstar. Το ακούω συνέχεια αυτό, παρότι εγώ είμαι άθεο και δεν πιστεύω σε καμία θρησκεία. Ίσα-ίσα άθεο προσπαθώ... εννοείς το άτομο. Ναι, ως άτομο. Δεν βάζω κατάληξη έμφυλη. Ναι, ναι, είμαι άθεο. Και... Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο που κάποιοι τηλεθεατές θα σε ρωτήσω, γιατί κάνουμε και λίγο πλάκα εδώ. Η εκπομπή είναι και χιουμοριστική, το ξέρεις, το έχεις καταλάβει. Ναι. Και γελάμε, ναι. Όλοι είμαστε μια παρέα εδώ στο Extra Channel. Εγώ συνέχεια γελάω. Κάθε Κυριακή στις 12:30, just, είμαστε εδώ. Θέλω να σου πω μία ερώτηση που πολλοί κόσμος μπορεί και να την να τη ρωτούσε, ας πούμε. Ναι. Θέλω να μου πεις τι πιστεύεις για μένα. Σαν άτομο, σαν προσωπικότητα. Το είπα ήδη ότι ίσως είσαι το μόνο άτομο στην ελληνική τηλεόραση τουλάχιστον που σπάει τα στερεότυπα. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Σημαίνει ότι είσαι ένας ελεύθερος άνθρωπος. Με μακρύ μαλλί, ναι, εμένα, αλλά ελεύθερο. Λατρεύω τα μακριά μαλλιά, τα θεωρώ χίπικα και αντιμιλιταριστικά. Εννοώ στα άτομα. Είσαι και χίπης, δηλαδή. Ναι, η ιδεολογία μου είναι κάπου εκεί. Η ιδεολογία σου είναι, να πούμε, 70s. Είναι 60s, 70s. Το τώρα με εμπνέει. 80s, 90s, αλλά... 2000 και. Σε πόσες δεκαετίες.
πιστεύω σε ανθρώπινα και ζωικά δικαιώματα. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Και αυτό με κάνει να είμαι ένα ελεύθερο άτομο και να πιστεύω στην αυτοέκφραση των ατόμων. Είναι απλό. Είναι ωραία. Πολύ απλό. Το κάνουμε δύσκολο και υπάρχει ρατσισμός, αλλά είναι πάρα πολύ απλό. Ωραία. Πρέπει να σεβαστούμε. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα στον κόσμο που μας παρακολουθεί για να κλείσουμε με αυτό. Ναι. Να κλείσουμε τη συνέντευξή σου, εννοώ. Μήνυμα. Ναι. Επιτέλους... Τι θα θέλεις να περάσεις για σένα που θα το ξαναέχουμε στην εκπομπή μας με άλλο φόρεμα. Θα φορέσει τον μπλε την άλλη φορά. Σας το λέω εγώ. Θα δούμε. Ναι. Και έχεις και το άλλο με τα πουά που ήτανε. Πουά. Με τα πουά. Που... Όχι, με πουά δεν έχω κάτι μπερδεύει. Με καρό, τι ήτανε. Καρό. Έχω πολλά. Έχω πολλά φορέματα. Κοιτά την γραμμά. Ένα τέτοιο τύπου είναι. Αλλά σε φόρεμα, φανταστείτε το. Θέλω επιτέλους να σταματήσει να υπάρχει ομοφοβία και τρανσφοβία στην Ελλάδα και να σεβαστούμε όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, να σταθούμε στον συνάνθρωπό μας, στο προσφυγικό πρόβλημα. Στο προσφυγικό πρόβλημα, ναι. Αυτό συμφωνώ. Για τα παιδάκια που μεγαλώνουν. Σε όλα αυτά, ναι. Να αγκαλιάσουμε όσο κόσμο υπάρχει στην Ελλάδα, να σταματήσουμε να πιστεύουμε στο ρατσισμό και στην ξενοφοβία. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Ωραία. Το έχουμε ξαναδεί. Εγώ θέλω πάλι μια να σηκωθείς, να σε δει ο κόσμος με το κίτρινό σου, γιατί σε έχει συνηθίσει να σε βλέπει στις άλλες εκπομπές. Δείτε εδώ το παιδί μας. Το όμορφο. Θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν εδώ και που βγήκε στην εκπομπή μου. Θα το ξαναέχουμε μαζί μας. Θα μας πει και άλλα πράγματα. Θα μας μαγειρέψεις κάτι σε βετζετέρια. Θα φέρουμε vegan διατροφή, αυτό που είναι το μέλλον και που πρέπει όλος ο κόσμος να μάθει. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλοφόρετο το καινούριο φόρεμα. Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή χρονιά. Δεν ήταν φοβερός, παιδιά. Ήταν τέλειος έτσι. Μας αρέσει πάρα πολύ. Αγαπάμε. Αγαπημένη Ανίτα τον έφερε πρώτη και έκανε την αίσθηση στην ελληνική τηλεόραση. Να περάσουμε στα θέματα που έχουμε τώρα από πάνελ, τώρα αυτή τη στιγμή. Φυσικά. Γιατί έχουμε θέματα, νομίζω. Έχουμε πώς ήταν οι παίκτες reality.